Ο χάρτης του Πιρ Ρέις ανακαλύφθηκε τυχαία το 1929 σε ένα μουσείο της Τουρκίας και από τότε δεν έχει βρεθεί μια λογική εξήγηση για τις απεικονίσεις του. Σε διαστάσεις περίπου 60 επί 86 εκατοστά, ο Τούρκος και για πολλούς ελληνικής καταγωγής Ναύαρχος Πύρι Ρέις είχε ζωγραφίσει το 1513 τον χάρτη του κόσμου και είχε συμπεριλάβει την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Δυτική Αφρική, τον Κεντρικό και Νότιο Ατλαντικό, την Καραϊβική, το Ανατολικό Μισό της Νότιας Αμερικής και ένα μέρος της Ανταρκτικής, απαλλαγμένης όμως από τα στρώματα πάγου. Οι χώρες εκείνες που λείπουν δεν λείπουν στην πραγματικότητα γιατί στα αυθεντικά χειρόγραφά του ο Πύρι Ρέις μας διαβεβαιώνει ότι είχε σχεδιάσει και τη Βόρεια Αμερική αλλά και η υπόλοιπο ανατολικό μισό του κόσμου κομμάτια του χάρτη που πιθανόν καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου. Στο ίδιο κείμενο ο Ρέις μας πληροφορεί ότι για τη σχεδίαση του χάρτη του χρησιμοποίησε όλους τους γνωστούς χάρτες της εποχής του συνδυάζοντάς τους. Αν ακόμα δεν έχετε προβληματιστεί, απλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος χάρτης είναι τόσο ακριβής στις λεπτομέρειες που δεν γίνεται παρά να προκαλέσει δέος. Πώς γίνεται το 16ο αιώνα ένας ναύαρχος να σχεδιάσει πιστά ολόκληρη τη γη χωρίς τη δυνατότητα εναέρειας παρατήρησης. Πώς γίνεται να μπόρεσε να χωρίσει τις υπήρους και τις ακτές τις αληθινές τους αποστάσεις χωρίς τη γνώση της μεθόδου της αζημουθιακής προβολής ή της σφαιρικής τριγωνομετρίας που απαιτούνται για τη χαρτογράφηση και πώς σχεδίασε την Ανταρκτική χωρίς εκείνη να έχει ανακαλυφθεί επίσημα τη δεδομένη χρονολογία. Η ιστορία. Ιούλιος του 1957. Στο ανάκτορο Τόπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη βρίσκονται αρχαίοι χάρτες που ανήκαν στον Τούρκο καπετάνιο Πύρι Ρέι, ο οποίος από πειρατής είχε γίνει ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου το 1550. Το σωζόμενο μέρος του χάρτη είναι περίπου 90 επί 65 εκατοστά. Ο χάρτης του πύλη Ρεϊς εμφανίζει τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, τη Γρυλανδία και Ανταρκτική, υπήρους που το 1513 δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί. Οι δικοί υποστηρίζουν ότι είναι τόσο τέλειος που θα μπορούσε μόνο να έχει γίνει από φωτογραφίες υψηλού ύψους. Από τον Πίτρι ξέραμε του δύο Άτλαντε Μπαχρίγε τη βιβλιοθήκη του Βερολίνου που δίνουν εκπληκτικά ακριβή στοιχεία για την Ερυθρά Θάλασσα και το αρχιπέλαγο τη Μεσογείου, αλλά οι χάρτε του Top αποδείχτηκαν πολύ πιο καταπληκτικοί όταν του εξέτασε ο Αμερικανό μηχανικό Arlington Μάλερι. Μια από τι επιγραφέ προσδιορίζει τι πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν από τον Πίτρι Ρέι. Οκτώ χάρτε του Πτολεμαίου, τέσσερι σύγχρονοι του Ρέι, Πορτογαλικοί χάρτε, ένας αραβικός χάρτης της Νότιας Ασίας και ένας χάρτης του Κολόμβου για τα μέρη του Νέου Κόσμου. Σύγχρονες έρευνες αποκάλυψαν ότι το έδαφος που απεικονίζει ο χάρτης στο νότο του Ατλαντικού Ωκεανού είναι μια απεικόνιση της Ανταρκτικής κάτω από τον πάγο που προηγείται χρονικώς της ανακάλυψης της Υπήρου το 1820 και υποστηρίζουν ότι η προϊστορική Ανταρκτική έχει αντιγραφεί από αρχαίους χάρτες δεκάδες χιλιάδων, ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Το ντοκουμέντο έδειχνε λόγω χάρη στην Ανταρκτική οροσιρές που ανακαλύφθηκαν μόνο το 1952 και έγραφε και το ακριβές υψόμετρο. Σύμφωνα με το Μάλερι, τον οποίο για να πούμε την αλήθεια πρέπει να πιστέψουμε μόνο βασιζόμενοι στα λόγια του, αυτοί οι χάρτες δίνουν το ακριβές περίγραμμα της Δυτική Αφρικής και της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Στα περιθώρια ο ίδιος ο Πύρι Ρέης είχε σημειώσει τις παρακάτω εξηγήσει. Αυτοί οι χάρτες έγιναν σύμφωνα με τα στοιχεία 20 άλλων χαρτών και 4 ναυτικών χαρτών πορτογάλων θαλασσινών που δείχνουν το ΣΥΔ, το ΧΙΔ και την Κίνα καθώς και ενός χάρτη που έφτιαξε ο Χριστόφορος Κολόμβος. Είναι τόσο σωστή για την αυσιπλοεία στις 7 θάλασσες όσο και οι χάρτες των χωρών μας. Ωστόσο, μαζί με τι τόσο σωστέ λεπτομέρειες, τα ντοκουμέντα αυτά περιέχουν και ανεξήγητους εξωφρενισμούς, λες και κάποιος θέλησε να δυσκολέψει την ανάγνωσή τους. Πράγματι, για να διαβαστούν σωστά οι χάρτες, χρειαζόταν ένα είδος χάρας, την οποία χρησιμοποιούσε ο Πύρη, αλλά που κατέστρεψε πριν θανατωθεί κατά διαταγή του Σουλτάνου Σουλαιμάντο Β, επειδή είχε δωροδοκηθεί αδρά για να σταματήσει την πολιορκία του Γιβραλτάρ. Με τη βοήθεια του Βάλτερς, της υδρογραφικής υπηρεσίας του ναυτικού των ΗΠΑ, ο Μάλερη βάλθηκε να αποκρυπτογραφήσει το ντοκουμέντο και ξανάφτιαξε τη σχάρα που επέτρεψε να γίνει μια εκπληκτική ανακάλυψη. Οι χάρτες παρουσίαζαν το ακριβές περίγραμμα των ακτών της Βόρειας Αμερικής, της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής. Και όχι μόνο το περίγραμμα, αλλά και την τοπογραφία του εσωτερικού των χωρών, οροσιρές, κοιλάδες, οροπέδια και κορυφές. Αντίθετα, η Ιρλανδία φαινόταν σαν τρία νησιά. Αυστηρή η έλεγχη της Αμερικανικής Task Force 43 για το Διεθνές Γεωφυσικό Έτος και το εξερευνητή Paul Emil Victor σεισμογραφικές βολιδοσκοπήσεις και βυθομετρήσεις με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα της επιστήμης του 20ου αιώνα επιβεβαίωσαν τα στοιχεία των χαρτών. Οροπέδια, όροι, κορυφέ βρίσκονταν στι σωστέ του τοποθεσίε και η Γρυλανδία βρισκόταν πράγματι πάνω σε τρία μεγάλα ξεχωριστά νησιά. Πολλά μυστήρια έμειναν όμω ανεξήγητα. Ο Πύρι που ποτέ δεν είχε εγκαταλείψει τη Μεσόγειο για τι Αφρικανικές Ακτές πού μπορεί να βρει και τι πληροφορίε που είχε και του χάρτε που ανέφερε. Γιατί παρουσιάζει τα ντοκουμέντα σαν μυστικά μηνύματα από ποια εποχή χρονολογούνται τα γεωγραφικά και τοπογραφικά στοιχεία, πώς και από ποιον έγιναν. Μια εμπεριστατωμένη μελέτη έδωσε απαντήσεις στα τέσσερα αυτά ερωτήματα. Ο Πύρι είχε συγκεντρώσει οκτώ ελληνικούς χάρτες, πολύ παλιούς, από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή τουλάχιστον 13 αιώνων. Επειδή είχε μείνει στην Αίγυπτο, μπορεί να είχε καταφέρει να δει τα μυστικά αρχαία των αρχαίων Αιγυπτίων ιερέων και των μουσουλμάνων. Το μυστικό του είχε αποκαλυφθεί υπό όρου. Ή τότε ο Πύρι Ρέι, μολονότι δεν ήταν μοιημένο, μπορεί να κατάλαβε πω η κοινοποίησή του ήταν επικίνδυνη. Ίσως μάλιστα να πλήρωσε και με τη ζωή του την απόκτηση των χαρτών και η υπόθεση του Γιβραλτάρ να είναι πρόσχημα. Ο Σουλτάνο Σουλεϊμάν Β ήταν ένα πρίγκιπα πολυμαθέστατο, ιδιαίτερα στην ιστορία και στην επιστήμη, και ο Σουλεϊμάν στα τουρκικά σημαίνει Σολομώντα ο μοιημένος μπορεί να έβαλε να σκοτώσουν το βέβυλο που άρχιζε να γίνεται επικίνδυνος με τις γνώσεις του. Ο πρώτος χάρτης του κόσμου, ο χάρτης του Πύρι Το σκιαγραμμένο τμήμα είναι το τμήμα που σώζεται. Τα υπόλοιπα είναι τα χαμένα τμήματα. Οι Μάλερ και Βάλτερ και ο Πατήρ Ντάνιελ Λάινχαμ, διευθυντή του παρατηρητηρίου Western των ΗΠΑ και προϊστάμενο των σεισμολογικών υπηρεσιών του Γεωφυσικού Έτου, υπολογίζουν πω τα στοιχεία χρονολογούνται τουλάχιστον 5.000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Με περισσότερη ακρίβεια, οι παγετολόγοι, προσδιορίζοντα πω οι χάρτε θα πρέπει να έγιναν πριν τον τελευταίο παγετώνα, βεβαιώνουν πω τα στοιχεία των χαρτών έχουν ηλικία πάνω από 10.000 χρόνια. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδειχτεί και από τις διαφορές στο περίγραμμα των ακτών που ίσως να οφείλονται σε διάβρωση. Όσο για τα τεχνικά μέσα που επέτρεψαν τη χαρτογράφηση και ιδιαίτερα την καταγραφή των οροσυρών, δεν μπορεί παρά να έγιναν από τον αέρα. Ο Άρλινγκτον Μάλερη παρατηρεί με κάποια πονηριά. Οι αρχαίοι γεωγράφοι χρησιμοποιούσαν αεροπλάνο. Στην υδρογραφική υπηρεσία του ναυτικού των ΗΠΑ παρατηρούν επίσης. Υποτίθεται πως οι αρχαίοι δεν γνώριζαν την αεροπορία, αλλά εδώ πρόκειται οπωσδήποτε για στοιχεία παρμένα από τον αέρα. Ο ιστορικός Ζόρς Κετμάν που μελέτησε αυτό το πρόβλημα συμπεραίνει. Είμαστε υποχρεωμένοι να επικαλεστούμε ορισμένα επιστημονικά ενίγματα που μας επιτρέπουν να φανταστούμε πως πολλοί αναπτυγμένοι πολιτισμοί υπήρχαν στη γη εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Υπήρχαν ή τουλάχιστον είχαν επαφή με τη γη. Η ακρίβεια του χάρτη είναι τόσο εκπληκτική που σήμερα μία αντίστοιχη καταγραφή προϋποθέτει ένα αέρια παρατήρηση, γνώση σφαιρικής τριγωνομετρίας καθώς και γνώση της μεθόδου της αζυμουθιακής προβολής των ίσων αποστάσεων. Το γεγονό ότι ο Τούρκο Ναύαρχο Πύρι Ρέι παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε παλαιότερου χάρτε για την κατασκευή του εν λόγω χάρτη μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε παλαιότερε περιόδου τη ιστορία υπήρχε η δυνατότητα τέτοιου είδου μετρήσεων. Ο ρόλο των αρχαίων Ελλήνων. Οι υποθέσει που κάνουν διάφοροι ιστορικοί μελετητέ αναφέρουν πω οι γνώσει που περιέχει ο χάρτη δεν αποκλείεται να προέρχονται από την εποχή του Πιθέα. Υπάρχουν όμως και υποθέσεις που κάνουν λόγο για συμπυκνωμένες γνώσεις από την εποχή ακόμα που οι περιοχές των πόλων του πλανήτη μας δεν είχαν καλυφθεί από πάγο. Πιο τολμηρές απόψεις όμως είναι αυτές που αναφέρουν ότι είχε γίνει χρήση πτυτικών μέσων για τη χαρτογράφηση. Εξάλλου είναι γνωστή η ιστορία του Αρχίτα, ο οποίος ήταν πυθαγόριος φιλόσοφος και μαθηματικός από τον Τάραντα και έζησε από 428 ως το 347 π.Χ. Σύμφωνα με την οποία ήταν αυτός που κατασκεύασε μια μη επαντρωμένη πτάμενη μηχανή που αποκάλεσε πετομηχανή υπεριστερά και που ουσιαστικά ήταν το πρώτο αεριοθούμενο η οποία μηχανή λέγεται ότι βασίστηκε σε παλαιότερα σχέδια. Άλλη μια ένδειξη ελληνική επίδραση στο χάρτη είναι η διαπίστωση ότι κατά την προβολή για το σχεδιασμό του χρησιμοποιήθηκε κλίμακα που είχε σαν βάση μήκο τη περιφέρεια τη γη κατά 4,5% ανώτερο του πραγματικού μήκου. Μονάχα ένα γεωγράφο του αρχαίου κόσμου είχε κάνει το λάθο, ο Ερατοσθένη. Όταν ο χάρτης του Πύρι Ρέις ξανασχεδιάστηκε με τη διόρθωση της κλίμακας, τότε όλα τα λάθη των γεωγραφικών μικών που υπήρχαν σε αυτόν διορθώθηκαν. Όπως παρατηρεί ο Χάμπγκοντ, αυτό αποδεικνύει ότι οι Έλληνες γεωγράφοι όταν σχεδίαζαν τους χάρτες τους με βάση την περιφέρεια του Ερατοσθένη θα πρέπει να αντέγραφαν χάρτες που δεν είχαν το λάθος του Ερατοσθένη. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Τα γεωγραφικά στοιχεία που χρησιμοποίησε ο Πύρι Ρέις για το χάρτη του είχαν προέλευση από τους Έλληνες, αλλά πηγή τους ήταν ένας αρχαιότερος πολιτισμός με πολύ πιο προηγμένη επιστημονική γνώση στη χαρτογράφηση, ακόμα και από αυτή της αρχαίας Ελλάδας.